Ευλογήσον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν οφθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεόπρεπος εδογμάτισας, την φύση των όντων εκάνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμισας, βασίλειον ιερατεύμα, πατέρος ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεοί μην το μεγά ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών παντελεήμων. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλεία. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας των δούλων σου της Προέδρου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά των οικείων αυτών, έτι δε και πάντων των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν της ορίης του Δήμου Κομωτινής, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών, ίσχυρα σου διακρατών επάκουσον ημών δεωμένων σου, εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη και ευλόγησον τα δώρα ταύτα τα προσφερόμενα εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καποδοκίας του Ουρανοφάντουρος, επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπαν στην εφημά σου τους τεταδώρα ταύτα ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου και πισή λυπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και της Αγίας Ενδόξου ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής Προστάτηδος και Πολιούχου ημών και του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος και πάντων των Αγίων. Και λέεις και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Καθίστε, καθίστε σας πάρα. Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμα μέλη, αυτού
Με πολύ χαρά είμαι ανάμεσά σας για να συμμετέχω στην παράδοση αυτή του γένους μας, την πρώτη του έτους, να κόβουμε τη βασιλόπιτα, να την μοιράζουμε και να φαίνεται και εν της πράγμαση ότι όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες και όλοι μέσα από την ενότητά μας μπορούμε να πάμε μπροστά. Έτσι λοιπόν σε αυτόν τον ιερό χώρο, γιατί τούτος ο χώρος είναι ιερός, και αυτός γίνεται ιερός γιατί υπάρχετε εσείς με τα πρόσωπά σας, με τη δουλειά σας, την αγάπη σας και τη διάθεση σας να προσφέρετε σε αυτόν τον τόπο και σε αυτήν την πόλη. Σε αυτόν λοιπόν τον χώρο σήμερα είμαστε όλοι μαζί και δεχτείτε από εμέ τον απλό και ταπεινόν τούτη την προτροπή και την ευχή που είμαι σίγουρος ότι είναι και ευχή όλου του λαού μας. Να έχετε ενότητα, αγάπη μεταξύ σας, να προβάλλετε και να προάγετε τον τόπο μας για το συμφέρον του λαού μας. Κάποτε δύο άνθρωποι μαλώνανε σε μια τοπική κοινωνία και όταν ρωτήσαν τους ανθρώπους πώς αισθάνονται, εκείνοι απάντησαν, σαν παιδιά χωρισμένων γονιών. Όπως σε μια οικογένεια δύο άνθρωποι δεν τα βρίσκουν και ο ένας τραβάει από εδώ και ο άλλος από εκεί, μην μπορώντας να προάγουν την οικογένειά τους, έτσι είπαν οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι που σας ενεπιστεύθησαν, σας τοποθέτησαν εδώ σε αυτήν την ιερή και σπουδαία θέση, να τιμήσετε αυτούς τους ανθρώπους και μέσα από την ενότητά σας να προάγετε τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εύχομαι να έχετε υγεία, δύναμη, σόφρονα λογισμό και η Κομωτινή μας, έτσι με τα πολλά της προτερήματα, με τις πολλές της χάρες, να προάγεται μέσα από τη δική σας δουλειά. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Σας ευχαριστούμε. Θεός μαζί σας. Κύριε Πρόεδρε, εσείς μετά θα κόψετε, θα μοιράσετε. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πραγματικά μας θυμάται που είσαστε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και που αποδεχθήκατε την πρότασή μας να ευλογήσετε αυτή την πίτα. Θεωρήσαμε σκόπιμο να τηρήσουμε κι εμείς το παραδοσιακό αυτό έθιμο και να κόψουμε τη βασιλόπιτα για το καλό της νέας χρονιάς. Εύχομαι κι εγώ και ελπίζω ότι μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις, γιατί αυτές οι αποφάσεις πάντοτε ούτε λίγο ούτε πολύ καθορίζουν το μέλλον της περιοχής μας και την τύχη της περιοχής μας. Νομίζω ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα παράδειγμα αγαστής συνεργασίας, ειρηνικής συνύπαρξης και αρμονίας μέσα σε σχέση και με άλλα δημοτικά συμβούλια που βλέπουμε. Και νομίζω ότι τόσο η συμπολίτευση όσο και όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης έχουν πραγματικά αποδείξει ότι ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου και πέρα από μικροπολιτικές, τις οποίες δεν νομίζω ότι υπηρετεί κανείς εδώ μέσα, προσπαθούν να συνδράμουν όλοι με τις δυνάμεις τους στη λήψη καλών και σοβαρών αποφάσεων. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθώ εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου καλή χρονιά και σε εσάς, με υγεία και κάθε καλό. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνεδρίαση. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα μοιράσουμε πιτάκια, το φλουρίδιο, τα βασιλοπιτά και το πάρτι εδώ. Αυτό θα μείνει για το καρπί το πρωί. Το κόψουμε τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας θα πάρει ένα πιτάκι γιατί το φλουρί είναι ένα πιτάκι. Εσύ λέει, τόσο. Για να πιάσει και εσά, γιατί δεν είναι. Στα σπόρα, έχει πιο πολύ. Γι' αυτό το λέω.
Πάρτε ένα πιτάκι παραπάνω. Παρακαλώ. Να πάρουμε και ένα πιτάκι. Ορίστε. Εγώ. Αυτό εδώ από κάτω. Θα το κοιτάσω, έλα, γιατί δεν μπορώ να το σηκώσω μόνη μου. Γρήγορα τα πιτάκια, γρήγορα. Έλα, πάμε. Είναι αργή, γρήγορα. Έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Θα πάρουμε από το άλλο μου, γιατί δεν θα πρώτα από εκείνο και μετά. Γιατί έχει μέσα μόνο. Τι λέει ο Γιάννης, Γιάννης τι λέει. Εντάξει, θα τους ήκεσουμε. Είμαι η πρώτη μου στο πόδιο. Σωστά, για το μπουρτίδι μιλάμε. Θα το πάρουμε. Μήπως θα πάρουμε δύο τρίγες για το εδώ έχει το έλα πάρε την πίτα τώρα μπας και κέρδισες. Ε, ξέρω. Τι εικόνες και τι εκείνη σκούρη που δεν ταιριάζει. Άρα τώρα με την πίτα. Στο Γιάννη εκεί πέρα, αλλά Γιάννη άμα δεν μπορείς να τη φας. Θα την πειραστώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξει να πάρει. Να πηγείς και να μην είναι. Να το σκουριά, το πάρω. Είναι εκεί εδώ. Είναι το πατάτι. Μεγάλη δεν έχει. Δώσε το μουρτίδι. Κάτι κομμάτι. Ωραίο, ορμάτε. Έλα, έλα, ας το πάρω. Ας το να πάρω. Είναι και θα το πάρει όλο. Είναι καλύτερη αυτή από το. Θα πάρει καλύτερη. Το βρήκαμε. Γιώργη, θες. Για να το μοιράσεις. Πάτε το, πάτε το να το βρείτε. Κοίτα, μη δαγκώσει κανένας. Μη δαγκώσει κανένας τίποτα. Τα μέσα δώσατε. Τα ψάξατε, βρε, τα δικά σας. Hey.
Πήρατε όλοι. Πήραμε. Εγώ δεν πήρα. Δώστε μια καλή σωτιά. Πήρε. Θα τα αλλάξω. Τα λεφτά μας πίσω. Να υπόστε να μην σταθερείς και να δείτε. Είστε γραμματέας. Σαράτα, δεν έχεις πει κανένα. Άσε στο μήτω, κάνεις έτσι. Τι, λες κανένα, θα το έφαγε, τι έγινε. Σίγουρα, βάλα, μην με σηκέ. Σαράτα, πήγες πήγαμε, ένα φιλούρι δεν έγινε. Δεν έφυγες ξανά. Καλύτερα, καλύτερα. Όποιος χάρισε αυτά και μην ζαλού. Οπότε μην καλά χωρίζει. Εμείς καμήν παντού είμαστε, τουλάχιστον λέγανε να κερδίσουμε κάτι. Συμβούλους.
Λοιπόν, όπως είναι, όπως είναι η δεύτερη ευκαιρία, μπορεί να πάμε. Λοιπόν, τηλέμα και, να μοιράσουμε και τα υπόλοιπα. Και ό,τι γίνει, να τελειώνουμε. Να διαπιστώσουμε αν υπάρχει, δεν υπάρχει πολύ. Όχι όλοι, τις παρατάξα, όχι, εσείς παρατάξα. Εγώ τα δικά μου το δίνω στα μικρή. Σε επικεφαλή. Αν τρεφεί, γιατί. Όποιος αντέχει να φάει και δεύτερο. Δεν είναι, δεν παίρνουν όλοι όμως. Δεν παίρνουν όλοι. Θα πάρει μορτή ρισκιά, άμα δει και τώρα, να ξαναπαιστεί. Θα παραιτηθεί, θα παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί. Από πού ξανά, από πού ξανά. Ένα χειρός. Από όλους, θα τα δώσουμε σαν πόρους. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό, βέβαια, δεν είναι σωστό. Το είναι σωστό. Να πάρεις κι άλλο. Κάνε μια κλήρωση τώρα. Δύο δωράκια. Ένα έτσι και ένα με κλήρωση. Θα τα πάρουν οι πάλι. Δώστε ένα στις αρχικούς. Είπα πριν ότι συνεργαζόμαστε σε αυτό το δημιουργικό σου και δεν μπορούμε να καθίσουμε. Πάρτε όλοι από ένα, έλα. Ένα πάμε εκεί. Πάρε και εσύ, πάρε όλοι. Τέτοια θα κάνω ψηφοφορία. Κάντε μια κλήρωση ρε παιδιά. Ένα θα πάρτε, μην τα μοιράστε. Τηλεμαχέ, στις παρατάξεις θα τα δώσετε. Ακόμα ένα, τρίτο θα το πάρω. Στον κύριο Καραΐσκο εκεί. Πάρα πολλά. Ας είναι. Μετά. Από 10 θα δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν σωστή η τέτοια του. Δεν έχει μέσα δώρο. Με δραχμή. Μπορεί να το έχει κάποιος. Δεν. Κάποιος το έχει. Δεν το κοίταξε. Ο μόνος είναι ο Μουρτίδης που το έφασε. Όλοι εδώ τάξουν. Δεν έχει. Ούτε με τη δεύτερη ευκαιρία δεν είναι. Αυτό είναι το δεύτερο που ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Σήμερα η μέρα της εβδομάδας Δευτέρα. Νάτο ρε, Σε πρώτο ήταν. Λοιπόν, επειδή τόση ώρα δεν το βρίσκει να μην πάρει δώρο, γιατί τόση ώρα περιμένουμε. Το πρώτο. Πού ήταν, Το πρώτο ήταν. Όχι, το πρώτο το φαγητό. Λοιπόν, εσείς θα τα βάλει το ένα δώρο και το άλλο θα πληρωθεί, γιατί... Και τα δύο, όχι. Ζαβουλές δεν θέλουν, δεν θέλουν. Έλα και εγώ ένα κάποιος εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Πείτε μας έναν αριθμό από το 1 ως το 41. Το 2. Ο κύριος Κυριαζής. Πάλι Γιάννη. Στο δεύτερο όχι. Στο πρώτο έχω κάνει ζεπλάκι. Λοιπόν, ελάτε, να σας τα δώσω. Δώσω πίσω. Papa, tio.
Έτσι κύριε Γραβάνη, έτσι να σκάσετε το κακό σας. Είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία χειροποίηση. Με ένα περιστέρι, ένα σύμβολο ειρήνης, νομίζω ότι συμβολίζει και την ειρηνική συνύπραξη που έχουμε σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο και σε αυτή την περιοχή και γι' αυτό το επιλέξαμε. Ωραία. Και ένα ρόδι για το καλό της χρονιάς. Το πιο καλό της χρονιάς. Και τα δύο είναι εξίσου καλά. Διαλέξτε, μη μαλώστε μεταξύ σας. Εγώ δεν θα κάνω. Διαλέξτε. Είσαι ο πρώτος. Διαλέξτε. Έχει και ένα ρόδι. Θα το ζήσουμε κι αυτό. Ο κύριος Κυριαζής να πάρει, εγώ λέω, που είναι και καινούριος. Ωραία, το ρόδι πάλι το σοκολάκι. Η παλαιότερη. Θα συνεχίσουμε. Να τα βάλουμε. Καλή χρονιά, παιδιά. Να τα βάλουμε. Γεια σας. Έλα, τώρα να μας βάλουμε. Γεια σας, θα δούμε. Έχουμε πολύ, είμαστε καλή χρονιά και παραγωγή. Μία από εδώ, κύριε Πουτίνη, και μία από εδώ, κύριε Παπαδάκη. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Πάντα τέτοια, Γιάννη. Πάντα τέτοια. Πλάκα, πλάκα. Ο πιο παλιός και ο πιο νέος. Ευχαριστούμε πολύ για την καλή. Ξεκινάμε. Έλεγα ότι σήμερα ξεκινάει η πρώτη συνεδρίαση για το νέο έτος και το 2020. Έχουμε 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και παρακαλώ πολύ να πάρουμε παρουσίαση. Ο κύριος Καραστάνθου, ο κύριος Κυριαζής, ο κύριος Σωτηρακόπουλος, η κυρία Λιβεριάδη, ο κύριος Ισμαήλ Φέν, ο κύριος Τζενετήδης, ο κύριος Πολιτιάδης, ο κύριος Τσακυρίδης, ο κύριος Νάκος, ο κύριος Λεμπούκης, ο κύριος Μεχμέτ Μεσούρ, ο κύριος Κιωσέ Ριτζάν, ο κύριος Καραλαβίδης, ο κύριος Μολάι Σάρι Βάν, ο κύριος Αχμέτ Εμπρέ, ο κύριος Λάπατας, ο κύριος Μουτρίδης, ο κύριος Γραβάνης, ο κύριος Θεοχαρίδης, ο κύριος Μανίτσας, ο κύριος Βαπιάδης, ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Μάρινας, η κυρία Ανδροζίδου, ο κύριος Χασάν Χασάν. Ο κύριος Λαχτζής, η κυρία Κουτσογιάννη Ρόκου, ο κύριος Μολάκου Σεϊναμέν Βάν. Ο κύριος Τσεκής, ο κύριος Οσμάν Μεχμέ, ο κύριος Αθανασιάδης, ο κύριος Μεμέτ Μεμέτ, η κυρία Μιχαηλίδου, ο κύριος Χοτζά Χασάν Σερκά, ο κύριος Αμέτ Φεριντούν, ο κύριος Παπάκης, ο κύριος Μανίτσας, ο κύριος Τσουγκρανάς, η κυρία Κοντοπούλου Δερμετζή, ο κύριος Πιτσοδημάτης, ο κύριος Χασάν Χουσέιν, ο κύριος Καραβέτης, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Μαμούτ Κενάν, ο κύριος Μπουντούνης, ο κύριος Χουσέιν Χασάν, ο κύριος Μεμέτ Φαχρή, ο κύριος Μιχαηλίδης, ο κύριος Επετσία Μετ, ο κύριος Αρμεντζίδης και ο κύριος Αποστολίδης. Ευχαριστώ, θα καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το νέο μέλος του, τον κύριο Πάρη Καραζουλίδη, το Δημοτικό Συμβούλιο
Ευχόμαστε να έχετε μια υγεία. Μια καλή κοινωνία και να έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, ξέρω αν θέλει κάποιος να θέσει κάτι, υπάρχει ένα θέμα εκτός λέξης διάταξης. Την τραβάει εσείς. Και εσείς. Ωραία. Πρώτα, η καλής σύνδεση. Κύριε Βλαμάνη, θα καλώ. Καταρχήν, για μένα καλή χρονιά να έχουμε και δικοδομητική σε όλους τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους του Δήμου που δίνουν καθημερινά έτσι αγώνα για να μπορέσει όσο, για να μπορεί ο Δήμος Κομοτήτης να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες των δημοτών. Καθώς είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας χρονιάς, θα ήθελα και μετά από τις γιορτές, θα ήθελα λίγο να θέσω το θέμα, κύριε Δήμαρχε, των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και γενικότερα των εκδηλώσεων στο Δήμο Κομοτηνής. Δυστυχώς οι προσπάθειες που γίνονται δεν αποφέρουν καρπούς. Όπως είδαμε και σε αυτές τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, παρόλο που δόθηκαν χρήματα, δεν υπήρχε το ανάλογο αποτέλεσμα. Η Κομοτηνή δεν έχει καταφέρει να αποτελέσει πόρο έξυπνο πολιτών, όχι μόνο γειτονικών χωρών, αλλά ούτε καν γειτονικών νομών και γειτονικών δήμων. Η κατάσταση ήταν απελπιστική και οι περισσότεροι λένε ότι τα φετινά Χριστούγεννα ίσως ήταν τα χειρότερα των τελευταίων ετών. Ήταν μια εικόνα που τη βλέπαμε όλοι και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Ενδεικτικό όλης αυτής της κατάστασης είναι καθώς ότι διάβαζα σε ένα τοπικό μέσο μαζικής επικοινωνίας ότι τα δύο πρώτα άρθρα με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα για το έτος 2019, παρόλο που ήταν χρονιά εκλογών, εθνικών, βουλευτικών, δημοτικών, ήταν το νούμερο 2 ήταν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Ξάνθης και το νούμερο 1 ήταν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δράμας. Δηλαδή έδινε τη δίψα των δημοτών της Κομοτηνής να βρουν μία διέξοδο για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι κάτι γίνεται λάθος. Πρέπει όλο αυτό να το επαναπροσδιορίσουμε και πρέπει να καταφέρουμε τις γιορτές που κάνουμε να τις δώσουμε μια υπεραξία έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Δυστυχώς η κατάσταση στις γιορτές ήταν απελπιστική και είναι κάτι που, το οποίο πρέπει και από εδώ και πέρα και γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις, καθώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις που θα έχουν ένα brand name ισχυρό, ίσως διαφέρει λίγο το Φανάρι Φέστιβαλ, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει επισκεψιμότητα και από άλλες περιοχές, απλά και αυτό έχει κάποια θέματα όσον αφορά την ανταποδοτικότητα σε εκείνη την περιοχή, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς καταφέρει να δημιουργήσουμε κύκλους εκδηλώσεων οι οποίες θα αποτελέσουν brand name. Αυτό είναι μια αποτυχία και πρέπει να το δούμε και να το διορθώσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σπάσει το πεθόν υποκεφαλής, θα μιλήσω. Να δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Καρισκού. Το θέμα είναι εντελώς άσχετο, βέβαια, με το προηγούμενο. Το ποδητή, γιατί θα πάμε. Θέλετε εσύ. Όπως βολεύει εσάς. Να μην κάνουμε ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω. Εσείς πώς θέλετε, αλλά πώς έχετε. Εγώ θα τα σημείωνα το σιάδος. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι εμείς κάναμε μια προσπάθεια όλο αυτόν τον καιρό όσον αφορά τα Χριστούγεννα, να στολίσουμε την πόλη πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά, να στολίσουμε το πάρκο που θεωρούσαμε ότι εκεί θα γινόταν μια ώρα εκδηλώσεις και εκεί έγιναν όλες οι εκδηλώσεις, οι περισσότερες μάλλον εκδηλώσεις, γιατί έγιναν και κάποια στην πλατεία. Και θεωρήσαμε ότι με την διαδικασία που κάναμε ώστε να νοικιάσουμε και τα σπιτάκια που είχαμε αγοράσει, θα πήγαινε τα Χριστούγεννα θα πήγαινε ακόμη καλύτερα. Ωστόσο, βέβαια, εμείς δεν διαπιστώσαμε αυτό που λέτε εσείς, γιατί εγώ με την έρευνα που κάναμε από τα ξενοδοχεία υπήρχαν πληρότητα, γιατί υπόθηκε από τον πρόεδρο του ΒΕΖΟ ότι δεν υπήρχαν ούτε 100. Φαντάζομαι ότι υπόθηκε έτσι, όχι ότι δεν υπήρχαν 100. Ενδεικτικό, ακριβώς. Εμείς λοιπόν, στην προσπάθεια που κάναμε και είδαμε την πληρότητα των ξενοδοχείων, τα ξενοδοχεία είχαν περίπου 70% πληρότητα. Αυτό είναι επίσημα στοιχεία του ξενοδοχείου. Εγώ συγγνώμη, διαφωνώ. Εντάξει, αυτό. Εμείς όμως κάναμε μια έρευνα. Κάποια είχαν 50, κάποια είχαν 70 και κάποια είχαν λίγο παραπάνω. Έτσι. Εγώ μόνο να σα πω ότι την πληρότητα του Κυρίδη ήταν 1.200 άτομα.
που είναι και μέσα στην πόλη. Λοιπόν, ωστόσο, δεν πήγε όπως θέλαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, και εσείς όμως δεν κάνατε αυτό που έπρεπε, κατά τη δικιά μου την άποψη, εσείς σαν επιμελητήριο, σαν ομοσπονδία, όταν βγάλαμε τα σπιτάκια προς ενοικιάσεις, θα έπρεπε εκεί να πιέσετε τους δικούς σας ανθρώπους, τους επαγγελματίες, να έρθουν να κάνουν μια προσπάθεια για να τα νοικιάσουν. Και θεωρώ ότι αυτό εκεί είναι η αλληλοβοήθεια που μπορεί να δίνεται στο Δήμο. Είστε πρόεδρος του επιμελητηρίου, έχουμε τον πρόεδρο της ομοσπονδίας. Λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη, νομίζω, διευθύνση των σπιτιών εκεί πέρα. Ωστόσο, εγώ θα πω το εξής. Το πρόγραμμα που είχαμε για τα Χριστούγεννα, πιστεύω και είμαι πεπισμένος 100% ότι κανένας επαγγελματίας δεν το διάβασε. Γιατί ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν πληρέστατο. Οι μόνες μέρες που δεν υπήρχαν εκδηλώσεις στο πάρκο ήταν οι μέρες των Χριστουγέννων, την ίδια μέρα των Χριστουγέννων και την ίδια μέρα της Πρωτοχρονιάς. Και όλες οι υπόλοιπες ημέρες μέχρι τις 7 Ιανουαρίου ήταν γεμάτες με εκδηλώσεις. Και το πάρκο ήταν γεμάτο με εκδηλώσεις, όπως και η πλατεία. Λοιπόν, τότε αν δεν είχαμε πολύ κόσμο, εντάξει, θα πω, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν είχαμε πολύ κόσμο. Αλλά όχι ότι δεν είχαμε. Και τις διπλανές πόλεις ήρθαν και τους είδαμε και είδαμε και ξένα αυτοκίνητα και ξένα λεωφορεία. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θα προσπαθούμε την επόμενη χρονιά να το βελτιώσουμε. Εδώ είμαστε, θα το συζητήσουμε πάλι όλοι μαζί και να βελτιώσουμε την ίδια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, αυτά που είπαν και οι επαγγελματίες στη Δράμα, που θεωρεί τη Δράμα ένα πόλο έξι, ο τζίρος ήταν ο πιο πεσμένος τζίρος όλο αυτό το χρόνο. Συμφωνούμε, κύριε Ανέστη. Λοιπόν, το είπε στην Ξάνθη. Άρα ήταν κάτι που αφορούσε όλη την περιοχή, όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν ήταν μόνο και στα Τρίκαλα ήταν πεσμένος ο τζίρος. Ο κόσμος ήρθε, δεν κατανάλωσε αυτό, να το δεχτώ και έτσι ήταν. Αλλά όχι ότι δεν είχαμε κόσμο. Δεν είχαμε αυτό που θέλαμε. Εδώ είμαστε να το βελτιώσουμε. Εγώ δεν είπα ότι τα κάναμε όλα καλά. Πάντως νομίζω, ναι, κύριε Ρόγκο, θα πάρω το λόγο. Πάντως νομίζω ότι είμαστε στην έναρξη της μιας χρονιάς. Επόμενα Χριστούγεννα είναι σε ικανό χρόνο από σήμερα για να συνταχθούμε, να δίνουμε προτάσεις από όλες τις πλευρές και από όλες τις παρατάξεις. Νομίζω ότι θα πρέπει και από τη δική σας παράταξη να υπάρξουν σαφείς προτάσεις και ιδέες, έτσι ώστε και να υλοποιηθούν και να προγραμματιστούν. Σε σχέση και με τους επαγγελματίες, εφόσον εκπροσωπείτε κύριε Γραβάν και εσείς τους επαγγελματίες, νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και ο κύριος Γραβάν, έτσι ώστε να υπάρξει μια σύγκριση και μια ουσιαστική συνεργασία, γιατί όσο και αν υπήρξε κάποια καθυστέρηση στην δημοκράτηση αυτών των ξύλινων εισπτώσεων, νομίζω ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος δείχνει ότι δεν υπήρξε και αντίστοιχη κινητοποίηση. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω κάτι για εσάς. Πάντως, σαν δημοτική σύμβουλος και εγώ μπορώ να πω τη γνώμη μου, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη κινητοποίηση και από τους φορείς των επαγγελματιών. Να σα πω λίγο κάτι. Σήμερα τοποθετηθήκατε και σαν δημοτική σύμβουλο. Λοιπόν, όσον αφορά και το επιμελητήριο και την ομοσπονδία και κυρίω την αγορά, εσεί κύριε Δήμαρχε το ξέρετε, γιατί είστε πολλά χρόνια στην αγορά, περισσότερα από μένα. Έτσι. Η αγορά διαμορφώνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Ούτε είναι δουλειά ούτε των επιμελητηρίων, ούτε του Δήμου. Και το επιμελητήριο μπορεί να εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις, αλλά και εσείς είστε δήμαρχος όλων αυτών που έχουν επιχειρήσεις εδώ. Έτσι. Όπως ούτε εσείς, ούτε το επιμελητήριο, ούτε η Ομοσπονδία δεν μπορούσε να πιέσει σε επαγγελματίες, να πιέσει επαγγελματίες να ξοδέψουν χρήματα, να κάνουν μια διαδικασία η οποία θα ήταν κοστοβόρα, εφόσον δεν έβλεπαν ότι υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και θα μπορεί αυτό να έχει επιτυχία. Καθώς γνωρίζετε ότι το να πας εκεί πέρα και φορολογικά και είχε και κάποια άλλα έξοδα, ήταν ένα θέμα. Έγιναν αργά κτλ. Δεν θα πω σε αυτό. Απλά δεν υπάρχει θέμα σε αυτό, είτε το επιμελητήριο, είτε η Ομοσπονδία, είτε και εσείς σαν Δήμος, γιατί και εσείς εκπροσωπείτε όπως και εγώ τους επαγγελματίες σαν Δήμαρχος. Δεν μπορούμε να πιέσουμε κανέναν να κάνει κάτι. Το θέμα ποιο είναι, ότι εφόσον το πρόγραμμα έβγαινε πιο νωρίς και εφόσον το πρόγραμμα έδειχνε ότι θα έχει επιτυχία, αλλά συγγνώμη, εγώ δυστυχώς δεν είδα αυτόν τον κόσμο που λέτε. Στο πάρκο, μετά το απόγευμα, δεν κυκλοφορούσε ούτε αδέσποτο σκύλο. Δεν υπήρχε κίνηση. Και επίσης, δυστυχώς δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εφόσον γίνει όλο αυτό πολύ πιο νωρίς και τα σπιτάκια, τα οποία και εμείς τα ψηφίσαμε να γίνουν. Έτσι. Και τα σπιτάκια πολύ πιο νωρίς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα δείξει ότι αυτό θα μπορεί να προσελκύσει τον κόσμο, τότε και οι επαγγελματίες θα συμμετέχουν, αλλά και η πόλη θα προκτήσει άλλη δουλειά. Γιατί τις εκδηλώσεις, εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι όχι οι επαγγελματίες που δεν πήραν ένα σπιτάκι μέσα στο πάρκο, αλλά ούτε οι δημότες τις χάρηκαν.
γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε ούτε κίνηση ούτε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι υπερβάλλεται. Καταρχήν, είμαι σίγουρος ότι δεν πήγατε το απόγευμα στο πάρκο. Περνώ. Τα Χριστούγεννα 20 μέρες, εγώ ήμουν εκεί πέρα, μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ. Λοιπόν, αυτό όμως μπορούν να σου το πούνε αυτοί που είχαν τα παιχνίδια και όλα τις κατασκευές εκείνο το διάστημα. Και αν ήξερα ότι θα κάνετε θέμα, να τους φέρουμε εδώ πέρα να σας πούμε πώς άτομα, γιατί έχουμε στατιστικά. Και θα σας φέρω την επόμενη φορά. Λοιπόν, ωστόσο, εγώ δεν είπα ότι το λάθος το έχω σε εσάς. Ναι. Είπα ότι θα μπορούσατε μέσω της Ομοσπονδίας και μέσω του Ορκνητήριου να πιέσουμε ή έννοια πιέσουμε σε εισαγωγικά τους επαγγελματίες ή να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουν αυτό το τομέα. Εγώ αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω. Ότι όλα δεν γίνονται από μόνοι τους. Πρέπει να πιέσουμε και να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, είναι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δεν το διάβασαν οι επαγγελματίες. Αν το διάβασαν οι επαγγελματίες, σήμερα θα υπήρχε μια άλλη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, εμείς, γιατί άκουσα και στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες, παρόλα αυτά, εμείς θα ξεκινήσουμε τα Χριστούγεννα από τον επόμενο μήνα. Εντάξει. Λοιπόν, ώστε εκείνο το διάστημα να είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα γνωρίζω ότι καθυστέρησαν τα σπιτάκια και να βγει η υποπρασία. Αλλά παρόλα αυτά, όλα αυτά βγήκαν 20 του μήνα. Η αγορά ούτως ή άλλως είναι 20 μέρες. 25 βαριά. Δηλαδή για 5 μέρες δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν θα μπορούσε να την νοικιάσει. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε και θεωρώ ότι είναι πιο σωστό είναι να δώσουμε περισσότερο αξία στο πάρκο ή σε ένα ορισμένο σημείο ώστε να μπορεί ο κόσμος να κάνει πόλο έξι εκεί πέρα. Εντάξει, εδώ είμαστε στο τελειώσουμε. Αλλά δεν συνεδρίζουμε αυτό που λέτε, δεν υπήρχε κόσμος. Υπήρχε κόσμος, υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά από όλα τα σχολεία που πήγαν και μέχρι τις 9 η ώρα υπήρχε πρόγραμμα. Λοιπόν, κύριε Τριακόπουλος, μόνο για να το καταλάβω. Ναι, η κριτική νομίζω ότι είναι σωστή να γίνεται όταν βγαίνει κάτι θετικό. Να μην τα μηδενίζουμε όμως όλα. Γιατί νομίζω ότι ήταν η μοναδική χρονιά που είχε στολιστεί η πόλη μοναδικά. Δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Η καλύτερη χρονιά που στολίστηκε η πόλη ήταν τώρα. Και το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος. Μπράβο σας μου έλεγαν που στολίσατε την Κομωτινή. Ένα αυτό. Δεύτερον, μπορεί να συμφωνήσω ότι οι επαγγελματίες δεν κέρδισαν. Μπορεί τα εστιατόρια να ήταν άδεια. Αυτά θα συμφωνήσω. Αλλά αυτό θέλει μια κουβέντα ομαδική να καθίσουμε κάτω, να κάνουμε και η ΔΕΚΕΠΑ και ο Δήμος και όλοι και να κάνουμε μια κουβέντα από πριν και να είναι καλοδεχούμενο αυτό. Να βρούμε άλλους τρόπους που να συνδράμουν να έρθει ο κόσμος μέσα στην πόλη να μην φεύγει περαστικός. Αυτό ναι. Το συζητούμε. Yeah. Αλλά μην μηδενίζουμε τη δουλειά που έγινε και από την ΕΚΠΑ και από το Δήμο. Ήταν άριστη ως προς το στολισμό. Λοιπόν, ο κύριος Μαφιάδης, παρακαλώ, θα έρθει και άλλα ψήφια, να του δώσω το λόγο. Καλησπέρα, καλή χρονιά και από μένα. Όσον αφορά για τα σπιτάκια, το οποίο είναι αυτό που ζητούσε η αγορά χρόνια. Πραγματικά, φέτος έγινε ένα πρώτο βήμα. Αυτό το οποίο τονίσαμε και στον κύριο Δήμαρχο πριν 15 μέρες. Ότι αργήσαμε. Μέχρι δεν μπορεί ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας σε μια εβδομάδα μέσα να μπορέσει να προγραμματιστεί και να κάνει μια πολύ μικρή νέα επιχείρηση. Το καταλαβαίνετε αυτό όλοι όσοι επιχειρείτε. Η Ομοσπονδία, ο Εμπορικό Σύλλογο, όπως γνωρίζω, είμαστε αναλογοί. Την κυρία Λιβεριάδου έχουμε μιλήσει, είμαστε μιλούσαμε και μαζί και ενημερώσαμε τους επαγγελματίες και με SMS και με τα mail μας. Με όποιο τρόπο μπορούσαμε για να μπορέσουν να έρθουν να συμμετέχουν να πάρουν τα λεγόμενα σπιτάκια. Τα σπιτάκια δεν δόθηκαν, εγώ κατά τη δικιά μου γνώμη, είναι κυρίως λόγω έλλειψη χρόνου να προετοιμαστούν και να ενημερωθούν οι επαγγελματίες. Σε όλα αυτά, εγώ θα συμφωνήσω του χρόνου, από το Μάρτιο, μακάρι να μπορέσουμε το Σεπτέμβριο να βγουν αυτά τα σπιτάκια, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ενημερωθούν οι επαγγελματίες πώς θα γίνει και εμείς θα είμαστε όχι μόνο αλλαγή, διπλά αλλαγή, διότι αυτό το ζητούσαμε από το 2015. Ως Ομοσπονδία και ως Εμπορικός Σύλλογος, ο οποίος σχολιάζει να το θυμάται, και όσοι ήταν υπό την προηγούμενη διοίκηση σε αυτές τις θέσεις, ότι ζητούσαμε τα σπιτάκια αυτά να γίνουν ένα μεγάλο χωριό με την πόλη. Εμείς είμαστε εδώ αλλαγή πάντα σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, η αγορά δυστυχώς είχε πολύ δύσκολη εορταστική περίοδο. Μπορεί και άλλες πόλεις να είχαν, αυτό που βλέπουμε στην πόλη μας είναι η πόλη μας, στην πόλη μας ζούμε, στην πόλη μας επιχειρούμε, στην πόλη μας όλοι μας εργαζόμαστε. Αυτό πρέπει να σκέψουμε να δούμε στην επόμενη χρονιά να μην έχουμε την ίδια εικόνα, συλλογικά να αλλάξουμε
και να μπορέσουμε να αντιστρέφουμε την εικόνα. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και ενωθήκαμε νωρίτερα, ότι εμεί που παρακολουθούμε και την προηγούμενη δημοτική δήλωση, θυμόμαστε καλά το ζωρό ενδιαφέρον που είχε την πλευρά του ΕΦΕΣ για να γίνουν τα σπιτάκια. Και να προσωπικά μου έκανε έκπληξη ότι δεν ήταν κανεί έστω έτοιμο, έστω και για λίγε μέρε, να μπει μέσα σε αυτά. Δυστυχώ και για λίγε μέρε. Στην Ελλάδα, και ό,τι και να επιχειρήσει κάποιο, έχει και κάποιο που είναι και χρηστοκρατικά θέματα. Δεν είναι απλά το ψέμα. Καμία επιχείρηση δεν είναι απλή υπόθεση. Και κάποιο είναι διάλογο. Όταν υπάρχει κόσμο, εννοείται ότι δεν είναι απλό. Ωστόσο, εγώ θεωρούσα ότι έστω και στον χρόνο που είχαμε, θα υπήρχε κάποιο τουλάχιστον ενδιαφέρον. Είναι φορολογικά, δεν είναι χρηστοκρατικά θέματα. Φορολογικά, με δόρε εργασία, όλοι πρέπει να ενημερωθούν και να ενημερώνουν του επαγγελματίε και σε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά να δοκιμάσουμε αυτό το χρόνο πολύ νωρί για να μην έχουμε επιτυχία. Λοιπόν, και ο κύριος Ζωγράφου ενταχύνει όμως, γιατί νομίζω ότι το εξαρτήσαμε. Η αλήθεια είναι πως η πόλη φέτος ήταν πάρα πολύ καλά στολισμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό όμως που εξίσου είναι και αλήθεια είναι ότι δεν προσελκύσαμε πολύ κόσμο να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια. Κατά τη γνώμη μου όμως, πέραν των σταθερών εκδηλώσεων όπως είναι τα Χριστούγεννα, όπως είναι το Καρναβάλι, όπως είναι και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που κάνουμε στη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια εκδήλωση ξεχωριστή, να φτιάξουμε ένα καινούργιο brand στην πόλη μας, που ο κόσμος να έρχεται σε μια διαφορετική ημερομηνία για κάποιον άλλο λόγο. Αυτό πιστεύω ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και εκεί πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ. Κύριε Καρέσκο, να δώσω συνδέεται εν μέρει και με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έχει να κάνει όμως με την επέτειο των 100 χρόνων. Επειδή πρόσφατα έγινε η πρώτη σύγκληση της Επιτροπής της Δημοτικής για τα 100 χρόνια ελεύθερης Κομωτινής και επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια φιλολογία έτσι διάχυτη που προσπαθεί να αλλάξει λιγάκι τον τίτλο της επετείου, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι και να το ξεκαθαρίσει και ο Δήμαρχος και οι Δημοτικές Παρατάξεις, αν θέλω. Επί μισό αιώνα γιορτάζουμε τα ελευθέρια της πόλης. Αναφερόμαστε στην απελευθέρωση της Κομωτινής και όχι σε κάποια νομική πράξη όπως είναι η ενσωμάτωση της περιοχής στην Ελλάδα. Επειδή ακούγεται διαρκώς αυτός ο όρος της ενσωμάτωσης και πουθενά η απελευθέρωση, δεν ξέρω, κάποιοι φοβούνται την ελευθερία, δεν ξέρω τι είδους κόμπλεξ είναι αυτό το οποίο κυκλοφορεί. Το ακούσαμε και από πολιτικά πρόσωπα, το ακούσαμε και στην ημερίδα που έγινε από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γίνεται χρήση κατά κόρον αυτού του όρου. Και βλέπω ότι στο λογότυπο το οποίο ετοιμάστηκε δεν υπάρχει πουθενά η λέξη ελευθερία. 100 Κομωτινή νομίζω δεν λέει σε κανέναν μη Κομωτινέο τίποτα απολύτως. Ούτε στο λογότυπο, ούτε στο hashtag και υπάρχει γενικώς μία τάση να αποφύγουμε να χαρακτηρίσουμε την επέτειο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι βοηθήσαμε τα μάλα για ό,τι προετοιμάζεται, αλλά καλό τον Δήμαρχο να διαβεβαιώσει ότι θα υπάρχει τουλάχιστον αυτή η ορολογία και αυτή η λέξη στο επίσημο λογοτύπο. Αν δεν υπάρχει, φυσικά καθένας μπορεί να λέει και να πιστεύει ότι θέλει. Αλλά τουλάχιστον ο Δήμος φαντάζομαι ότι οργανώνει κάτι το οποίο αφορά τα 100 χρόνια ελευθερίας και όχι κάτι άλλο σαν αυτά τα που ακούγονται. Ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι όσον αφορά το λογότυπο δεν έχει τελειώσει ακόμα γιατί οι διορθώσεις. Καταρχήν δεν έχει τελειώσει ο λογότυπος. Είμαστε δεύτερο. Ο όρος δηλαδή ελευθερία είναι διαπραγματεύσιμο. Το συζητάμε. Το τίτλο. Ποιο τίτλο συζητάμε. Ο τίτλο, εφόσον τελειώσει ο λογότυπος, θα δούμε και τον τίτλο. Τώρα φέρνετε κάτι το οποίο κάναμε μια σύσκεψη. Είδαμε 2-3 πράγματα, έτσι όλοι μαζί επικεφαλής, και από εκεί πέρα δεν έχει τελειώσει. Όταν λοιπόν τελειώσει το σύμπαν, και εφόσον δούμε και την μορφοποίηση, θα δούμε αν θα πάμε στην ελευθερία. Πώς το είπατε, ελεύθερη Θράκη, είτε. Ουσιαστικά εμείς όπως γιορτάζουμε με αυτό το λογότυπο τα 100 χρόνια, έτσι. Το θέμα των ελευθεριών γίνεται κάθε χρόνο και τον έχουμε σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε. Να τελειώσουμε πρώτα το λογότυπο και μετά να κάνουμε και συζήτηση για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι πρώιμο τώρα να το συζητάμε. Δεν είναι πρώιμο, γιατί αν τελειώσει η δουλειά και ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί εφόσον ψηφίσουμε, είμαστε όλοι εκεί πέρα.
Θα είμαστε πάλι εκεί πέρα μας εμένει και τότε θα το κάνουμε. Ούτως ή άλλως έχουν μια επιτροπή. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία αυτή ψηφίζει για το λογότυπο, για τις εκδόσεις και όλα αυτά. Τώρα νομίζω ότι είναι αυτό. Απλώς το επισημαίνω γιατί δεν είναι ένα τυπικό θέμα. Είναι ουσιαστικό ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε έχουν βαρύτητα. Αν δεν ξαναπροσθέτουμε να βαρύτητα, είσαι στην επιτροπή, θα το συμφωνήσουμε. Νομίζω κύριε Δημάρχε, συγγνώμη, ο κύριος, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ο κύριος Καραΐσκος δεν έθεσε τόσο το θέμα όσον αφορά το λογότυπο. Είναι κάτι που και στην Επιτροπή το ξεκαθαρίσαμε, νομίζω όλοι και όλοι που ήμασταν εκεί, ότι εννοείται μιλάμε καταρχάς και κυρίως μιλάμε για την απελευθέρωση της πόλης για τα 100 χρόνια ξεκάθαρα. Ναι, απλά επειδή κάποιοι... Ακριβώς, είναι κάτι που θα διαπραγμάτευω. Αν θα ταιριάσει με το λογότυπο, είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω, αφήστε να τελειώσει... Άλλο τώρα θα υπάρξει το hashtag. Αφήστε να τελειώσει, λοιπόν, να τελειώσουμε την Επιτροπή με το λογότυπο και θα το ξαναζητάμε. Εγώ νομίζω ότι θα τη συμβαίνουμε. Και την προηγούμενη φορά το συμβαίνει, αλλά να δούμε και πώς θα λειτουργήσει το λογότυπο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, ούτε ελπίζω, δηλαδή δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορία. Θα απελευθερώθηκε η Θράκη και θα καταφέρει να συμβάσουμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι συμβαίνουν πώς και όλα όσα πρέπει να γίνουν, θα γίνουν όπως είναι δέον. Θέλει κανείς κάτι άλλο? Εγώ θέλω... Καλή χρονιά και από μένα. Εγώ θα ήθελα να θέσω μια εκδήλωση συγκεκριμένη, να μιλήσω γενικά για γιορτές και εκδηλώσεις, για κάτι που έρχεται και όχι που έχει περάσει. Θα αναφερθώ στο τρίμηνο της Τσικνοπέμπτης, αρχής γενομένης από την ημέρα εκείνη, και την μεγάλη παρέλαση που γίνεται το Σάββατο. Είναι μια εκδήλωση που βγάζει όλη την πόλη έξω χωρίς μεγάλη προσπάθεια και χωρίς μεγάλη διαφήμιση. Πιστεύω ότι η εξωστρέφεια αυτής της εκδήλωσης, η οποία μπορεί να είναι και τριήμερη εκδήλωση, είναι να μην θέσω τον όρο μηδαμινή, τουλάχιστον πάρα πολύ μικρή. Ούτε η όμορφη Δήμη από Δράμα και προς τα πάνω μέχρι και Αλεξανδρούπολη δεν κάνουν τίποτα το τρίμερο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι από την Τσικνοπέμπτη μέχρι και την Κυριακή, 3 με 4 μέρες, πρέπει τουλάχιστον να προβληθεί αυτό που διοργανώνουμε και κάνουμε εδώ στην Κομοτηνή. Και σίγουρα έχουμε κάποιες αρκετές ενστάσεις όσον αφορά την Τσικνοπέμπτη για τις εκδηλώσεις του Δήμου. Επιγραμματικά να πω ότι εφόσον όλη η πόλη ψήνει, κερνάει κτλ., δεν μπορεί και ο Δήμος εκείνη την ημέρα να δίνει και αυτός τα σοβαρή σουβλάκια που δίνει. Μπορεί να βγάλει τον κόσμο μια άλλη μέρα, ώστε να καλύψουμε και άλλη μέρα εκδηλώσεις. Εντάξει, είναι διαφορετική νομίζω και οι επαγγελματίες δίνουν δωρεάν. Να απαντήσω στον κύριο Παπακοσταντίνου ήδη. Αυτά τα οποία λέτε έχουν προγραμματιστεί. Έχει γίνει και θα γίνει ενημέρωση και αύριο συγκεκριμένα. Φεύγουν επιστολές προς όλους τους δήμους της περιοχής για πρόσκληση και παράλληλα ετοιμάζεται το έντυπο. Αυτό το φλάι που κάνουμε για το τριήμερο των εκδηλώσεων και μάλιστα είναι και προγραμματισμένο να πάει και Βουλγαρία στους γειτονικούς. Ήδη έχουμε κάνει και μία επικοινωνία προχθές και συνεργάτησα από το γραφείο στον Κάμπροβο που εκεί γιορτάζεται η Αποκριά. Κάνουν πολύ μεγάλες εκδηλώσεις τον Μάιο. Ο κύριος Δήμαρχος στέλνει και την επιστολή προς την Δήμαρχο και η διαβεβαίωση είναι ότι θα έχουμε επισκέπτες από τον Κάμπροβο την ημέρα της παρέλασης. Όλα αυτά είναι προγραμματισμένα και θα γίνει. Δηλαδή θα γίνει μεγαλύτερη διαφήμιση και πιστεύω ότι θα έχουμε και περισσότερους επισκέπτες. Πριν έρθω εγώ, τώρα στο συγκεκριμένα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα όπου από Καβάλα και μέχρι Αλεξανδρούπολη, τουλάχιστον μία ομάδα που ασχολούνται με τα λάθη, γύρω στα 150 άτομα, μου δήλωσαν ότι όλοι μαζί με συγκεκριμένη ενδυμασία θα είναι εδώ στην παρέλασή μας. Φαντάζομαι ότι σας έχουμε ενημερώσει, γνωστοί και φίλοι, ότι κάναμε μια σύσκεψη στο Παρχείο για να λύσουμε τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μας
είναι ακόμα ένα στοίχημα, θα πάει καλά η αποκριάτικη παρέλαση. Γι' αυτό και βρεθήκαμε με τους υπεύθυνους που ουσιαστικά οργανώνουν την παρέλαση για να λύσουμε τα προβλήματα που είχαμε την χρονιά που πέρασε. Έτσι όπως καταλαβαίνετε, αυτό που λέτε, ήδη το έχουμε προετοιμάσει και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Θα γίνουν και τα αντίστοιχες διαφήμισης που να βγαίνουν στους διάφορους δήμους στους διπλανούς και νομίζω ότι θα πάει καλύτερα από την προηγούμενη. Ναι, απλά θεωρώ και δούμε ότι δεν είναι μόνο μία μέρα. Εγώ πιστεύω ότι το τριήμερο εκείνο μπορεί να... Εσείς είστε για την παρέλαση. Το τριήμερο λοιπόν έχει την Τσικνοπέμπτη που είναι η Δεκεπάρτη που κάνει τα σουβλάκια. Την Παρασκευή το κάνουμε οι ευρύτες κάνουν την παραδοσιακή αποκριά και το Σάββατο είναι η παρέλαση. Λέμε ότι αρχίσαμε σε 10 μέρες είναι. Για τη διαφήμιση, σε 10 μέρες είναι. Οπότε και μια μέρα πριν. Εδώ γάμου κάνεις και κάνεις 15 μέρες πριν. Το ίδιο είναι. Δεν καλείς ένα μήνα πριν, δεν το ξεχάσετε. Λοιπόν, ωραία. Επομένως, να περάσουμε στα θέματα. Θα περάσουμε πρώτα στο εκτός υπηρεσίας. Πρόκειται για παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ και ηλεκτροδοτήσεις ακινήτου περιοχές ευθύνης Δήμου Κορνοτινής. Σήμερα τα έφερε η αρμόδια υπηρεσία, το κατοπίον συνίσθηκε στην αναγκαιότητα να δίνουν αυτές τις ηλεκτροδοτήσεις. Συμφωνείται να το προκάψουν ως κατοπίον. Ομόφωνα ως κατοπίον. Πρόκειται για μία εκτός σχεδίου πόλης παραλλαγή και μία εντός σχεδίου. Υπάρχει και ένα κόστος 32 ευρώ στην εκτός σχεδίου πόλης. Παραλλαγή του κ. Δήμαρχε. Υπάρχει κάποια αντίρρηση να το θέσουμε. Ωραία. Επομένως, ομόφωνα εγκρίνεται και να αναλαμβάνουμε το αντικειμενικό κόστος. Τώρα, μπαίνουμε στο θέμα της ημερής διάταξης. Το πρώτο θέμα, η αποδοχή ημερής ένθεσης της κυρίας Ελένης Κιναλόγλου κατά τη υπαριθμών 6 του 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποίησε κειμένου δημοτικού και δημοτικού σε ευρωδικά τετράγωνα 255-271 μεταξύ πρόσωπου υγείας παρασκευή των οδών Ανδριανοπόλου και Παρμενίνου. Να πω ότι υπάρχει ένα αίτημα αναβολής της προηγούμενης κράτησης, ότι ο διεξούσιος δικηγόρος της κυρίας Κιναλόγλου επικοινώνησε με την Γραφή και απέστειλε μια επιστολή με την οποία μας γνωστοποιεί ότι βρίσκεται, δεν δύναται σήμερα να παρασταθεί ένα δημοσιογραφείο μας. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι θα πρέπει να αναλυθεί, διότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε το δικαίωμα από την Ισπανία να προσληφθεί από τον διεξούσιο δικηγόρο της αποκλειστής και κατά συνέπεια, εφόσον αυτό δικαιολογημένα απουσιάζει, συμφωνείτε να το αναβάλουμε. Όμως λοιπόν αναβάλλεται για το επόμενο δημοσίο συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσει. Ναι, κύριε Παρατή, δεν ξέρω πρέπει να αναβάλουμε για αυτό το λόγο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Να μην γίνει τακτική. Την επόμενη φορά να το περάσουμε το θέμα. Ναι, συνήθως είναι αιτιολογίες, ναι. Εγώ επειδή τακτική είναι μεγάλο πρόβλημα. Τυχαία το λέω τώρα. Μπορεί και να μην είναι τακτική και πρέπει να υπάρχει ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Δεν το γνωρίζω σήμερα, δεν είναι καθόλου απίθανο σήμερα να έχει το να φέρει ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζω σήμερα. Ναι, πρόεδρε, να ρωτήσω. Γι' αυτό το λόγο θα φροντίσουμε στο μέσο που μας είναι δυνατόν, να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν γρήγορα, γιατί θα ξέρουμε ότι μπορούμε να γνωρίσουμε πότε θα γίνει το δημοτικό συμβούλιο. Μας τα ρωτήσω πρώτα. Ναι, γιατί είναι εύκολο να την έχουμε, γιατί δεν είναι μέσα. Ωραία. Γιατί θα αποφανθούμε για αυτή την εγώ, γιατί θα ξέρω εγώ το έφτασα στο δημοτικό σώμα. Θα αναρωτήσω την πλατφόρμα για να γράψω την γνώση. Δεν είναι αναρωτημένη, γιατί το λίγο να ξέρω κάποια τέτοια πρόκειται. Ευχαριστώ. Θα αναρωτήσουμε για την επειδή είπε αυτή, θα αποφανθούμε γι' αυτό. Ωραία. Επομένως, αναβάλλεται ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα της σημερινής διατάξης έκδοση είναι η προβολή πρόταση του Δήμου Κομωτινής με το τοπικό χωρικό σχέδιο Δήμου Κομωτινής στο πλαίσιο της πρόσφασης της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης που εκθέτει ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τίτλο δράση 6Ε14M, τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια στον άξονα 2 βελτίωση της ελκυστικότητας περιφέρειας ως τόπο εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων. Νομίζω είδατε την εισήγηση. Υπάρχει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά το ποσό
Χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση από αυτό. Διευκρίνηση θέλετε. Ωραία. Το μικρόφωνο του κύριου Λεβέντη, παρακαλώ. Και αν μπορώ να κάνω και τη δεύτερη ερώτηση, να απαντηθεί συνολικά στο επόμενο θέμα που έχει σχέση με τη Διαμά, θα αναφέρεται στο παράρτημα, στη σελίδα 3 του παραρτήματος, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της τιμολόγησης της Διαμά, εκτιμάται ότι η ετήσια παραγόμενη ποσότητα ανακυκλώσιμων αποβλήτων για την κομματινία ανέχεται σε 2.882 τόνους, και σύμφωνα τέλος πάντων με τα στοιχεία του ΙΜΑ 2018, η εκτίμηση της ετήσιας ποσότητας ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας από το δίκτυο των Black Carbon σε 2.685. Με την λογική ότι υπάρχουν συμφωνημένες συμβατικές ποσότητες που πρέπει να παραδώσουν στη ΔΕΜΑ. Το ένα πρόγραμμα, όπως είναι αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα, που μια σύμβαση δεν έρχεται σε σύγκρουση, σε αντίθεση, σε ανταγωνισμό με την Γιατί να έρθει σε σύγκρουση. Κύριε Δήμαρχε, ότι θα πρέπει να παραδοθούν συγκεκριμένες ποσότητες στη ΔΕΜΑ. Εννοείται ότι δεν θα τα δίνουμε στη ΔΕΜΑ, αλλά θα παραδοθούν στη ΔΕΜΑ αυτές τις ποσότητες. Που θα έρθουν σε αυτή τη στιγμή. Λέει ότι επειδή η ΔΕΜΑ έχει βάλει στόχο. Αφού θα τα δίνουμε στη ΔΕΜΑ, τι θα ανταποκριθούν. Δεν είναι για να κυκλοφορήσει. Δεν το ξέρω. Αν υπάρχει τέτοιο αυτό, θα το ρωτήσω και θα σα πω την επόμενη φορά. Εκείνο είναι μέσα στο 1,5 εκατομμύριο που γυρνάω. Αν και δεν νομίζω ότι θα πρέπει, λογικά δεν πρέπει να έχει σε αντίθεση. Αλλά δεν το ξέρω. Ας μας το πει. Δεν έχει κανένα μια υπηρεσία, δεν έχω κανένα. Από την υπηρεσία δεν έχει κανένα. Κάτσε να πει ο αντιδήμαρχος του πρόγραμμα, αν ξέρει να μας. Καταρχήν η προγραμματική της ΔΕΜΑ θα είναι. Φαντάζομαι ότι θα έχει ύψος, δηλαδή θα έχει το. Τα φάπα σας. Λοιπόν, καταρχήν. Ξέρω πόσα σπιτάκια θα πούν τέτοια στην πόλη. Είναι η ανταποδοτική ανακύκλωση. Πόσα σπιτάκια θα πούν. Αυτό είναι μια εταιρεία το οποίο θα γίνει η ανακύκλωση επί τόπου. Δηλαδή το πλαστικό στο πλαστικό, το γυαλί στο γυαλί. Αλουμίνιο στο αλουμίνιο. Αυτό δεν μας δεσμεύει ότι έχουμε την ανακύκλωση και το κάνουμε διαλογή στο ΣΜΑ πάνω. Είναι μια εταιρεία που θα αναλάβει πάλι τα έξοδα για αυτά. Θα βγουν κουπόνια από αυτά που θα αναπτύξουν τον κόσμο για να μπορεί να κάνει περισσότερη ανακύκλωση και με το κουπόνιο. Ρωτάει τώρα. Πόσα μηχανήματα. Πόσα μηχανήματα ξέρουμε, πόσα σπιτάκια θα βάλουμε. Προς το παρόν, μόνο θα βάλουμε στα κεντρικά σημεία της πόλης. Αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόηση με την εταιρεία. Προς το παρόν, δεν μπορώ να το πω. Νομίζω ότι μιλάμε για πολύ μικρές ποσότητες σε σχέση με αυτές που θα διαχειρίζεται. Φαντάζομαι ότι είναι αυτό. Τώρα στο μέλλον, αν το αναγκηθεί και. Μακάρι, έπειτα, ρωτάει ο κ. Λεβέντης, θα υπάρξει πρόβλημα εφόσον εμείς ανακυκλώνουμε εδώ πέρα σε σπιτάκια τώρα. Με τη ΔΕΜΑ, με το πρόγραμμα που έχουμε με τη ΔΕΜΑ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι δεσμευτικό για το είπα. Και αυτό και τώρα γίνεται σε μεγάλες πόλεις. Και θα κάνουμε ακόμα ένα βήμα προς την ανακύκλωση. Για την σχετικά με τη θέση της λαϊκής εισπύρωσης. Μέσω του ΕΣΔΑ, του Εθνικού Σχεδιασμού της Διαχείρισης,
διαχείρισης των αποβλήτων. Ουσιαστικά επιχειρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών η περαιτέρω εφορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση, όπως έχουμε και με τα θέματα που έρχονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξειδικεύονται τέλος πάντων και στο Δήμο μας. Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, η πιο μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζόμενων κλάδων και η περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η ρίζα του προβλήματος όσον αφορά το πώς εκτιμούμε εμείς την κατάσταση βρίσκεται στο ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην κοινωνία μας δεν γίνεται με κριτήριο τις ανάγκες της πλειοψηφίας και δεν θα σταματήσουμε να το επαναλαμβάνουμε για όσες φορές έρχονται ζητήματα ανακύκλωσης σε αυτόν εδώ το χώρο και έξω από αυτόν. Και θεωρούμε ότι υποτάσσεται στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η βάση θεωρούμε της παραπάνω κατεύθυνσης, του ΕΣΔΑ δηλαδή, αποτελεί το ευρωενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει τα σκουπίδια ως εμπόρευμα και τη διαχείρισή τους ως πεδίο κερδοφορίας. Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων όλο ένα και περισσότερο υποβαθμίζονται και πρακτικά αδυνατούν να λειτουργήσουν. Δεύτερον, το κενό που εμφανίζεται καλύπτεται από ιδιωτικές και διαδημοτικές ανώνυμες εταιρείες, τις οποίες ουσιαστικά τις ταΐζουν, να το πούμε έτσι, οι Δήμοι. Και τρίτον, η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων δεν λειτουργούν ανταποδοτικά, δηλαδή το βάρος το σηκώνουν οι δημότες μέσω των δημοτικών τελών, των ανταποδοτικών. Τώρα, η θέση της λαϊκής εισπύρωσης, η οποία ακούστηκε στην αίθουσα και στο παρελθόν, είναι πρώτον η διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων από ενιαίο κρατικό φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία για την υγεία του περιβάλλοντος. Και δεύτερον, ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί από κρατικό φορέα και όχι από ιδιώτες και να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με κύριες προτεραιότητες τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι την προστασία των κερδών των μονοπωλίων εν ολίγης. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κατόπιν αυτού υπάρχει κάποιος άλλος που θέλω να μιλήσει. Άρα, κατά λοιπόν, το τέταρτο θέμα της σημερινής συνέντευξης, έκριση ή μη σύναψης προγραμματικής συνέντευξης μεταξύ του Δήμου Κομωτινής και της Αναξέρισης, ανάμεσα εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων αναγνωρισμένων στην Ελληνική Κυπριακή, με τίτλο «Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων αναγνωρισμένων στα πλαίσια εφαρμογής του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων αναγνωρισμένων στην Ελληνική Κυπριακή, εφαρμογή μεθοδολογίας σωστής διαχείρισης αστικών στελών αποκλήτων, σύμφωνα με την εξτάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, την ειδική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής αναλλακτικής διαχείρισης της κυβερνήσεων ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του νόμου που συνέβη την Ελλάδα και την Ελλάδα, έχουν συλλογικές μεθοδολογίες διαχείρισης. Επίσης, νομίζω ότι λάβει γνώση της εισήγησης. Ναι. Απλά εμείς το συγκεκριμένο θέμα δεν θα το ψηφίσουμε, γιατί ακόμη δεν έχουμε πιστεί και για την τεράστια αύξηση της διαμάθ στο Δήμο και μετά από 1,5 εκατομμύριο αύξηση είναι δεικτικό. Εγώ το καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δεικτικό, έτσι το καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δεικτικό, αλλά η στάση μας είναι πιο πολύ πολιτική, δεν θα το ψηφίσουμε καθώς διαφωνούμε με όλη αυτή την τακτική των τελευταίων ετών. Ο κ. Δήμος, παρακαλώ. Είναι μια προγραμματική σύμβαση. Εδώ για 1.200 ευρώ χρησιμοποιούμε δύο αυτοκίνητα τη ΔΙΑΜΑΤ και πρέπει να πληρώσουμε τα κίνητα που προχωρεί. Δεν είναι τίποτα. Δεν διαφωνούμε. Πληρώνουμε 4,5 εκατομμύρια. Δεν είναι. Γνωρίζω ότι είναι τυχό το. Ναι, το είπα. Το αναγνώρισα. Δεν είπα ότι είναι ούτε του Δήμου ούτε τίποτα. Κατά πλειοψηφία. Είχαμε κάποιου άλλου τηλεφώνου. Κατά πλειοψηφία είναι το θέμα. Και να λύσουμε, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, έναν εκπρόσωπο με τον ανακοινωτήτη. Στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Ποιοι ήταν οι άλλοι? Ο κύριος Ισμαήλ Λεκάνη, να πληρωματικότητα, να βάλουμε τον κύριο Παλαιοπολίδη. Να ξεκινήσει από τα βαθιά. Θέλετε. Ωραία. Επομένως, ο κύριος Σημαίνει Λεπέν, αναπληρωματικό και ο κύριος Περιφυγή. Εγκρίνεται κατά πλήση. Το
πέμπτο θέμα, έκριση μη συνάψη τη προγραμματική σύμβαση στο πλαίσιο υλοποίηση του προγράμματο πιστευτική και βασική ηλική συνδρομή του ΤΕΠΑ. Πρόκειται για μια προγραμματική σύμβαση που έχουμε υπογράψει και στο παρελθόν, κύριε Δήμαρχε, για την υλοποίηση του ΤΕΠΑ. Λάβατε γνώση επίση τη εισήγηση. Ναι, βεβαίω. Θα πρέπει να ορίσουμε και τα χρήματα για να πούμε. Επειδή είναι και τα υπόλοιπα δύο στην ουσία στην αφή. Απλά βλέπουμε ότι η σύμπραξη στην ουσία αποτελείται από τους Δήμους, την Περιφέρεια, την Μητρόπολη, την Καραθοδορή και το ΚΕΜΕΑ και από εκεί και πέρα το Πανεπιστήμιο, το Παιδικά Χωριά ΣΟΣ και την Αναπτυξιακή Ροδόπης. Γιατί οι τρεις φορείς, γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή προγραμματική σύμβαση, θα γίνει πιο μετά. Εκεί δεν είναι αποτύπωση για προγραμματική σύμβαση. Όχι, υπήρχαν και πριν, και στην προηγούμενη. Το Πανεπιστήμιο δεν αναπτύχθηκε. Νομίζω ότι ακόμα δεν αναπτύχθηκε για όλα και ότι γίνεται με απευθύνσει από το Δήμο Κομοπουλουσιακό. Γιατί αυτή τη στιγμή περνάμε προγραμματική σύμβαση για την Καραθοδορή, για το ΚΕΜΕΑ, για τους τρεις Δήμους και για το Μητρόπολη. Δεν περνάμε για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, το Πανεπιστήμιο και την Αυρώ. Νομίζω ότι είναι μετά οι προγραμματικές αυτές, αλλά πάντως δεν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν θα περάσουν και τα άλλα συνολικά μαθηματικά. Επειδή δείχθηκε το θέμα από πολλά, μία ερώτηση να μάθουμε συνολικά μαζί.
μια χρόνια του Δήμου, κατάσταση 32 του νόμου 1980. Εδώ πρέπει να ορίσουμε την επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα δημό, φυσικά με τους ομοφυλοτές τους, και χρέη γραμματέα, όπου εξελίσσουμε μοτικός υπάλληλος. Αυτό είναι για ένα χρόνο, αλλά επειδή μεσοβάρισαν οι εκλογές, είχαμε πάρει μια απόφαση 1/9 31 Δεκεμβρίου και τώρα παίρνουμε μια απόφαση 1/1 για όλο το χρόνο. Είναι ετήσιο δηλαδή. Προτείνω αυτούς που ήταν συμβούλους και ο κ. Πολιτιάδης ήταν ως πρόεδρος. Ο κύριος Μανίτσας, ο κύριος του, ο κύριος Μανίτσας με τον κύριο Μαθιά. Θέλετε κάποια λεγή σε λεπτά. Και Δημότη. Και αναπληρωτή του Δημοτή. Ένα είναι πολίτη, όχι εσύ μου. Πολίτη. Ένα Δημότη. Ναι. Κύριε Δημήτρη, εσείς από την Κυριακή Κρατσίδου. Βάλτε τον Κυριακό τον Κράτη. Τον κύριο Κράτη. Η κυρία Πρατσίδου με αναπληρώτη κτήτη στον κύριο Μπάτζιο. Πώς είπε το κύριο Μπάτζιο. Έχετε το 18ο θέμα, ορισμός εκπροσώπων των αναπληρωτήτων για τη συγκρότηση των ομοσπονδιακών επιτροπών για θέματα ανέκδοση από μάτια ήταν ο κύριος Πετρινίδης και ο κύριος Μουτίδης. Εξεδήλωσε ενδιαφέρον όμως εδώ ο κύριε Δήμαρχε, ο νεαρός πρόεδρος του κοινού Γιαννορίου. Σπορείο. Νομίζω ότι ο κύριος Σεκίνης δεν ενδιαφέρεται. Σπορείο. Ναι, λέει δημοτικός σύμβουλος. Τώρα. Εάν μπορεί αυτό γίνεται τώρα. Θεωρώ ότι γίνεται, διότι και στο λιμενικό ταμείο δεν γινόταν να πάει. Κύριε Καλαμπέτη, η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα λεπτά πριν την έλεγα συνεδρία εσείς, δεν είχα αφήσει κάποιος να δούσα να τα ψάξουν. Δεν ξέρω μήπως η κυρία Γενική Γραμματέα έχει μια εικόνα, κύριε Σουφιανού. Λέω ότι επειδή ο κύριος Καλαμπέτης ζήτησε να μπει σε την επιτροπή, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τον χρόνο να δω τις διατάξεις τις οποίες δεν αναφέρει η εισήγηση. Για το κατά πόσο μπορεί και μη δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο κοινότητα να αλλάξει πέρα. Μήπω έχετε εικόνα εσεί και εσεί. Τότε συμφωνείτε να το δούμε και αν. Νομικά να βάγει. Λοιπόν, θα το πούμε το κύριο Τσαγίδη με τον κύριο Μουρτίδη και αν μπορεί να γίνει η αλλαγή. Το αλλάζουμε. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το 19ο θέμα, συγκρότηση τριμερών νομοθετικών οργάνων για την εκτέλεση των συμβάσεων, παραλαβή υλικών και γενικών εργασιών και τότε 2020. Αναπώ άλλη φορά ότι όταν κάποιο ενδιαφέρεται βλέποντα την ημερή συνδιάταξη για κάτι τέτοιο και υπάρχει θέμα, να το λέει και νωρίτερα στο Προεδρείο, έτσι ώστε να έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί τώρα θεώρησα ότι θα έρθει τυπικά εδώ και δεν αναζήτησε τι διατάξει. Συγγνώμη, κύριε συμφωνείτε να το κάνουμε έτσι όπως αν γίνεται, να πει ο κύριος Καραβέτης που με τον κύριο Τσακυρίδη αναπληρωματικό του. Αν όχι, θα πει ο κύριος Τσακυρίδης πρακτικό και ο κύριος Μουρτίδης αναπληρωματικό. Εντάξει, θα το δούμε τέλος πάντων να τα έχουμε τον χρόνο. Λοιπόν, το 19ο θέμα παρακαλώ. Είναι η συγκρότηση τριμερών νομοθετικών οργάνων για την εκτέλεση των συμβάσεων παραλαβή υλικών και γενικών εργασιών για το έτος 2020. Πρόκειται για επιτροπές παραλαβής και εκτέλεσης υπηρεσιών εργασιών του Δήμου, απαρτιζόμενες από υπαλλήλους του Δήμου, με βάση και τις οικίες διατάξεις. Οι επιτροπές είναι αυτές οι οποίες αναφέρονται στην εισήγηση προτινόμενες από την υπηρεσία σε κάθε επιτροπή που είναι τριμερής. Προτείνεται ποιος θα είναι ο πρόεδρος, ποιος γραμματέας και ποιος μέλος, καθώς με συνεννόησεις και με τους υπαλλήλους. Συμφωνείτε να εκκρίνουμε τις επιτροπές έτσι όπως είναι η εισήγηση ή επιθυμείτε κάποια τροποποίηση ή κάποια αλλαγή. Συμφωνείτε. Επομένως, εκκρίνεται ως ΕΠΗ με την ιδιότητα πρόεδρου γραμματέως και μέλους, έτσι όπως αναφέρεται δίπλα σε κάθε όνομα σε τακτικά και νομοθετικά μέλη, ομόφωνα. Το 20ο θέμα της σημερινής διάταξης καθιέρωσε το Συντράγμα της Λειτουργίας καθώς και εξαίρεση της εφαρμογής με τίμερες εργασίες της διεύθυνσης της περιβάλλοντος αφαιρέτησης και ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής συγκεκριμένα. Για το 4 τμήματα, τμήμα αφαιρέτησης του Κομοτηνής και ανακύκλωσης, τμήμα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας, τμήμα πράσινη, τμήμα διαχείρισης και συντήρησης
κυμάτων. Πρόκειται για την καθιέρωση του κράτου τη υγεία, το έχουν πει αυτό το θέμα, κύριε Δήμαρχε, το έχετε εκτενώ αναφέρει στο πρόσφατο παρελθόν, ότι θέλετε να γίνει αυτή η τροποποίηση. Θέλετε να αναφερθείτε την τάξη. Υπάρχουν απορίες σε σχέση με το θέμα, κάποια διαφωνία. Κύριε Πρόεδρε, έχουν ρωτηθεί οι εργαζόμενοι αν δέχονται αυτή την εκπεριστροφή στην εργασία. Έχουν σωματείο, έχουν σύλλογο. Ποια είναι η άποψη? Στην ημερή σε διάταξη δεν αναφέρεται η άποψη των εργαζομένων. Πάντως, εγώ θα έλεγα ότι εάν διαφωνούσαν, μάλλον θα ήταν τώρα εδώ. Είναι η κυρία Δονιάκο, είναι η κυρία Δονιάκο, εκπρόσωπο του σωματείου, βεβαίως. Και πρόεδρε, αλλά όσο γνωρίζω, τουλάχιστον στο σωματείο δεν έχει τεθεί θέμα ούτε από τους αδέρφους ούτε από τη διοίκηση του Δήμου σχετικά με το. Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Και δεν έχει λάβει γνώση το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε έχει πάρει θέση. Όσο γνωρίζω. Τώρα, αν έχει γίνει κάποια. Συγγνώμη, αυτό εφαρμόστε ήδη. Η ιδέα είναι καλή. Το θέμα τι είναι οι εργαζόμενοι. Όχι οι διοικητικοί. Οι εργαζόμενοι. Εμείς δεν θα κάνουμε από μόνοι μας. Και βασικοί δεν θα κάνουμε από μόνοι μας. Καταρχήν, να πούμε το εξής. Ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε η Εκκλησία με μία και μόνο τέτοια βάρκα. Λοιπόν, όλοι αυτοί έβγαιναν το βράδυ για να μην δημιουργούν πρόβλημα πλάχιστο στο κέντρο, δηλαδή από ξέσεις σε όλο το πρωί, και δεν μπορούσαν να πληρωθούν τώρα. Λοιπόν, είπαμε να καταστήσουμε ένα πράγμα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε και δεν γινόταν. Δηλαδή, οι άνθρωποι να πούνε τα βράδυ του και τις περιορίες που θα πρέπει. Δηλαδή, δουλεύουν τις χειρότερες ώρες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αποκαταστούμε τουλάχιστον και οικονομικά αλλά και σε βάρκε στους ανθρώπους που δουλεύουν. Και φαντάζομαι σύμφωνα με τον νόμο και όπως προβλέπετε για τα πάντα. Να το πάρετε στο Δήμο τώρα, να σας αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, υπάρχει κάποια κίνηση από αυτού. Κύριε Στεριάδη. Ο κύριος Λεβέτης. Νομίζω ότι θέλει τον λόγο. Ο κύριος Λεβέτης, παρακαλώ. Θεωρώ, ναι, καταρχήν, επειδή υπόσχε εδώ ότι δεν λάβατε την υπόσχεση των εργαζομένων, θεωρώ ότι καταρχήν θα έπρεπε να ληφθεί αυτή την αρχή τη γνώμη των εργαζομένων και του επίσημου οργάνου τους και των υπαλλήλων που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ίσως η λαϊκή συσφυρίωση τοποθετούμε μας θέση στο συγκεκριμένο και λέμε ότι για μας θα έπρεπε να περιοριστεί το 24ωρο μόνο για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Γιατί όπως στη συγκεκριμένη εισήγηση αναφέρονται και πλήστες άλλες εμπλέκονται υπηρεσίες στην 24ωρη λειτουργία όπως αναφέρεται. Επίσης, θεωρούμε ότι κάποιοι για την υλοποίηση ενός τέτοιου 24ωρης λειτουργίας θα έπρεπε να υπάρχει προσωπικό. Μόνιμο προσωπικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τέλος, να αναφέρω το θέμα, το ζήτημα των ατυχημάτων, τα οποία δεν είναι καθόλου αργά, είναι πάρα πολύ συχνά και πανελλαδικά, αλλά και στο Δήμο μας, τα οποία έχουν κάνει ανθρώπους, έχουν καταδύσει ανθρώπους στα κάτωβες. Δεν μπορούν πλέον να εργαστούν. Ανέφερα χαρακτηριστικά όχι μόνο στο Δήμο μας, αλλά και σε άλλους Δήμους. Γι' αυτό το λόγο, για αυτούς όλους τους λόγους που ανέφερα, η Λαϊκή Συσφύρωση καταψηφίζει το συγκεκριμένο ζήτημα. Επομένως, αν γίνεται κατά πλειοψηφία, με ψηφίδα του κ. Λεβέτη. Το 21ο θέμα και τελευταίο τη σημερινή διάταξη, έκρηξη ημί τη παρελθόν 1-2020 απόφαση τη Επιτροπή Χορήγηση Υποτροφία του Δήμου Κομματινή. Θυμάστε ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε έρθει με άλλου είδου εισήγηση από την Επιτροπή. Ήταν το θέμα τη χορήγηση υποτροφιών. Είχαμε τρία αιτήματα μαθητών. Τότε ήταν αρνητική η εισήγηση της Επιτροπής, γιατί δεν δηλούσαν τις προποθέσεις απορίας. Είπαμε εδώ ότι ενδεχομένως να πρέπει με δικαστική απόφαση να αλλάξει, και όμως η αρμόδια Επιτροπή με πρόεδρο τον κ. Λιμπεριάδη έχουν συμβαθεί με την αγωνιωμένη διοίκηση με
με το ελεκτρικό δηλαδή έθεσαν το πρόβλημα, γνωστοποιήθηκε δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η δυστοκία και η δυσκολία μας να δώσουμε προσοχές επόμενες εταιρείες, τα οποία έχουν οικονομική αδυναμία, το οποίο όμως δεν είναι απολύτως άκρα έλεγχος, είναι δηλαδή αφέτησα μέχρι 1960 με τη συνέντευξη του διαδίκτυου. Και προκειμένου να αποδεχθεί η καθυστέρηση που θα συνεπαγόταν η ενδεχόμενη προσοχή μας στα δικαστήρια για την τροποποίηση της βούλης που διαθέτει και τον εξυγχρονισμό των σχετικών προϋποθέσεων, τέθηκε το θέμα και αποφασίστηκε να γίνει μια διαφορετική προσέγγιση και να θεωρείται ότι η επίπτυση στις προϋποθέσεις είναι πιο οικονομικά αδύναμος με βάση τα οικονομικά στοιχεία που υπάρχει. Και έτσι λοιπόν σήμερα, νομίζω αυτό είναι θετικό. Βεβαίως, όποια απόφαση πάρουμε θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας, διότι και εμείς αποκτευόμεθα. Σε κάθε περίπτωση όμως η εισήγηση είναι θετική, τουλάχιστον ως προς τον έναν μαθητή. Οπότε, εφόσον η εισήγηση είναι ένα λάδι τα 1.000 ευρώ, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και εμείς, για τις αποφάσεις μας, να ενισχύσουμε τον αριστούχο μαθητή και βεβαίως και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο, να είμαστε έτσι, να μπορούμε να προσαρμόσουμε τη βούληση που διαθέτει στα σημερινά δεδομένα, έτσι ώστε να μην μένουν αναξιοποιητά αυτά τα ποσά και τα παιδιά, και τα παιδιά τα οποία τα δικαιούνται, γιατί πράγματι σε οικονομική κρίση είμαστε εδώ και χρόνια στην χώρα αυτή. Οι αριστούχοι που έχουν να μπορούν να επιβραβεύονται και να στηρίζονται πέρασαν 2-3 χρόνια που δεν μπορούσαμε να δώσουμε αυτού τους όρους και έμενε το ποσό σε αδράνεια. Όπω σημαίνει μεγάλη καθυστέρηση, ναι. Και μάλιστα ειδικά αν πρέπει να πάμε και στην Αθήνα, αυτό το οποίο θα συνέβαινε θα ήταν να αφήσουμε το θέμα στις παλέντες, να το πω, επομένως καλύτερα έτσι, δεν είναι πολύ προϋπόθεση ότι θα εκδεθεί βεβαίως και το συζήτης από την αρμόδια υπηρεσία. Υπάρχει κάποιος μου θέλει να ρωτήσει κάτι, θέλει κάποια διευκρίνηση, ο οποίος θα έρθει, παρακαλώ. Χαιρόμαστε που η αναβολή που ζητήσατε. Να μας πεις και για την Κασιδάβη. Και να μας πεις βασικά τις ερωτήσεις, τις ερωτήσεις που στο πράσινο βλέπει η Τριάντα. Πώς θα κάνω αυτή που στην Τριάντα. Χωρίς προσωπικό. Λοιπόν, τι ήθελα να πούμε, για πείτε. Σήμερα συζητήθηκε. Σωστά. Λοιπόν, είναι μια... Σημαίνει ότι από εδώ και πέρα η υπηρεσία δουλεύει για 24 ώρες, δηλαδή θα έχει 4 βάρδιες οι οποίες θα μαζεύουν απορρίμματα. Ωστόσο, εδώ πέρα ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε μια αδικία που είχαν μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ενώ αυτοί οι εργαζόμενοι μάζευαν σκουπίδια από νωρίς το πρωί, δεν μπορούσαν να πληρωθούν τα νυχτερινά τους ή τις υπερορίες τους. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, ο Δήμος να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, δηλαδή να κάνει μια υπηρεσία που είναι 24 ώρες, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι και να πληρώνονται τα βραδινά τους αλλά και τις υπερορίες τους. Τώρα, αφορά όλους τους τομείς της υπηρεσίας καθαριότητας, γιατί θα πρέπει να έχουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι stand-by σε κάθε έκτακτο γεγονός. Νομίζω ότι η συζήτηση που έχει γίνει με τους εργαζόμενους νομίζω τους συμφέρει και θεωρούμε ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήδη έχει ξεκινήσει, απλώς τυπικά τώρα παίρνεται απόφαση για να μπορούν να αρχίσουν πλέον να πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Σε περιπτώσεις πρασίνου πολιτικής προστασίας που είναι μειωμένο το προσωπικό, θα έχουμε προσλήψεις. Σε εκείνο το τομέα όπου υπάρχουν, δεν υπάρχει πολλοί κόσμος και υπάρχει δυνατότητα από άλλες υπηρεσίες να μεταβούν, θα το κάνουμε. Θα κάνουμε δηλαδή μετατάξεις οι οποίες σε κάποια κομμάτια των υπηρεσιών, όπως είναι το πράσινο και κάποιες άλλες, θα ενισχυθούν με το προσωπικό που ήδη υπάρχει. Στον τομέα της καθαριότητας και σε όλη την υπηρεσία εκεί υπάρχει αρκετός κόσμος. Μην ξεχνάτε ότι έχουν γίνει προσλήψεις πριν λίγο καιρό και η υπηρεσία αυτή τη στιγμή αριθμεί αρκετά πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων ώστε να μπορεί να βοηθήσει και τα άλλα τμήματα. Ευχαριστούμε.